Συνεχίσαμε την δουλειά. Ξέρετε, έχουμε ήδη ένα Eurogroup προγραμματισμένο σήμερα το απόγευμα, αφού μπορέσω και εγώ για λίγες ώρες να κοιμηθώ. Η διαδικασία θα έχει ως εξής. Από την ελληνική πλευρά τώρα και στις επερχόμενες ημέρες, Τρίτη, Τετάρτη, θα υπάρξει νομοθεσία, τόσο σε ό,τι αφορά το σύνολο της συμφωνίας. Θα χρειαστεί δηλαδή έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά επίσης και ως προς τα πρώτα προαπαιτούμενα, τα λεγόμενα prior actions, τα οποία δίνονται επιγραμματικά στην συμφωνία. Αφού τη στιγμή λοιπόν υλοποιηθεί αυτό, τότε θα υπάρξει ένα Eurogroup κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη και αυτό θα εκκινήσει τις διαδικασίες στα υπόλοιπα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό θα μπορούσε να λάβει χώρα Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα ακριβής, διότι ξέρετε ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τη δική τους κυριαρχία και θα αποφασίσουν επί του χρονοδιαγράμματος. Αφού λοιπόν τα θέματα αυτά θα έχουν αντιμετωπιστεί και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων, θα έχουμε μια πιο επίσημη απόφαση από το Eurogroup και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM επί τη βάση του άρθρου 13 της Συνθήκης, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις. Και οι θεσμοί βεβαίως θα διαπραγματευτούν σε αυτό το επίπεδο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ολοκληρωθεί και έτσι θα αντιμετωπιστούν και τα θέματα χρηματοδότησης, της βιωσιμότητας του χρέους, που θα είναι και πάλι μια κρίσιμη στιγμή προκειμένου να έχουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Αλλά αυτό ούτως ή άλλως θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες, γιατί υπάρχει πολλή δουλειά που μένει ακόμα να γίνει. Άρα λοιπόν τις επόμενες μέρες τα φώτα της προσοχής εστιάζονται στην Ελληνική Βουλή, ούτως ώστε να μπορέσουν να νομοθετηθούν αυτά τα μέτρα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα εθνικά κοινοβούλια, ούτως ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις και να δοθεί η εντολή στους διαπραγματευτικούς θεσμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα...